Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε από κοντά. Εκτός από το χαμόγελο, γενικότερα εκπέμπεις πάρα πολύ θετικότητα σαν άνθρωπος. Έτσι είσαι γενικότερα πάντα, δηλαδή προσπαθείς να βλέπεις τα πράγματα από τη θετική τους πλευρά, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχω τις στιγμές μου που είμαι στα πατώματα. Αλλά εντάξει, γενικότερα προσπαθώ να είμαι θετική, να σκέφτομαι θετικά ότι κάτι καλύτερο έρχεται. Μπορεί να είναι, θα περάσει. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Τώρα είναι και αρχή του μήνα. Γενικότερα είσαι άνθρωπος που κάθε καινούριο μήνα θέτεις νέους στόχους. Σωστά. Είναι μια καλή ευκαιρία, νομίζω. Κανονικά, εγώ πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να βάζουμε και μικρούς στόχους. Αλλά ας είναι και κάθε αρχή του μήνα, ας αν μη τι άλλο. Αν και καθημερινά είναι πολύ καλά. Να ξεκινούμε με ένα ευχαριστώ Θεέ μου, είμαι καλά, είμαι ζωντανή, έχω την υγεία μου και εγώ και η οικογένειά μου και να προχωράμε. Βήμα-βήμα, μικρό-μικρό. Ναι. Ένα βηματάκι κάθε μέρα. Έτσι ακριβώς. Σε έχω παρατηρήσει σε συνεντεύξεις σου ότι αναφέρεσαι συχνά στο Θεό, ναι, και ευχαριστείς τον, ναι, Θεό, και επειδή είναι και ο ρόλος σου τέτοιος φέτος στη Σαλόμη, που είσαι μια μοναχή. Ναι. Θα ήθελα έτσι λίγο να μας μιλήσεις για το ρόλο σου και για την πίστη που έχεις έτσι εσύ προσωπικά στον Θεό. Πάντα πίστευα. Όσο σε επηρεάζει ο ρόλος. Πάντα πίστευα. Έχω πίστη στο Θεό. Πάντα πιστεύω. Πάντα θα πω Θεέ μου, βοήθα μας, η δόξα το Θεό. Μπορεί να μην είμαι κάθε Κυριακή στην εκκλησία που θα το ήθελα. Μπορεί να μην καταφέρνω λόγω υποχρεώσεων να είμαι, αλλά ναι, πιστεύω, είναι μέσα μου. Ναι. Λοιπόν, ο ρόλος μου τώρα στη Σαλόμη ήταν μια πρόκληση για μένα. Γιατί ένιωθα ότι είναι κάτι, μια γυναίκα, μια καλόγρια, η οποία είναι αφοσιωμένη στο Θεό. Είναι πολύ δύσκολο να την προσεγγίσεις. Έκανα μια μικρή έρευνα και όταν πήγα πάνω στο μοναστήρι και γνώρισα τις καλόγριες, εμπνεύστηκα αμέσως από την αγάπη που διαθέτουν, δίνουν αγάπη σε όλους, από την ηρεμία που έχουν μέσα τους και λέω, όπα, εδώ είμαστε. Οπότε ήταν μια όμορφη πρόκληση για μένα. Ναι. Δεν αγχώθηκες, φαντάζομαι, στην αρχή, γιατί είναι αυτό που λες τώρα και εσύ, είναι ένας ρόλος που πρέπει, θέλει αυτόν τον έξτρα σεβασμό. Ας, ναι, το πούμε. Και είσαι και μια γυναίκα στο έργο που κρύβεις και εσύ μυστήριο. Ακριβώς. Δηλαδή είναι διάφορα τα, ναι, παραθυράκια έτσι και θα ξετυλιχτεί σιγά σιγά και η δική σου ιστορία μέσα στο έργο. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που η συγκεκριμένη πήγε στο μοναστήρι. Ναι, ναι. Και υπάρχουν μυστικά. Έχει το παρελθόν της. Δεν ήταν τυχαίο το ότι βρέθηκε στο μοναστήρι. Ήταν επιλογή της. Ναι. Και πήγε πάρα πολύ μικρή, σε ηλικία 16 χρονών. Ναι, 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 ναι. Γενικότερα, πλέον, Λουκιά μου, μετά από τόσα χρόνια, περισσότερες από 2 δεκαετίες που βρίσκεσαι στο, ναι, χώρο και πιο μικρή όταν δουλεύεις ερασιτεχνικά, σε μικρή ηλικία, πλέον είσαι επιλεκτική στις δουλειές σου, στους ρόλους. Πώς λειτουργείς? Να σου πω, κυρίως λειτουργώ με το ένστικτό μου. Mm. Όταν μου γίνει μια... Είσαι αν επιτρέπετε. Είμαι ηχθής. Κι εγώ. Ναι. Πού... 22 Φεβρουαρίου. Α, 22 Δευτέρου. Μάλιστα, έχουμε την, ναι, ναι, το ένστικτο και την διέστηση ορισμένες φορές. Ακριβώς. Λειτουργεί. Και μέσα από τα χρόνια έμαθα να το εμπιστεύομαι απόλυτα. Ναι, το ένστικτο. Είτε έχει να κάνει με το επόμενο μου βήμα στην καριέρα, είτε έχει να κάνει με μια προσωπική απόφαση, είτε με τα παιδιά μου, που, ναι, είναι ακόμα πιο έντονο, ξέρεις, τα παιδιά. Ναι. Αλλά ναι, εμπιστεύομαι το ένστικτό μου. Συνήθως, δεν ξέρω, είναι κάτι έτσι λίγο περίεργο το πώς λειτουργεί. Με το που θα πάρω ένα τηλεφώνημα, θα κάνω μια συνάντηση, αμέσως κάτι μέσα μου... Ναι, μου λέει προχώρα ή περίμενα ακόμα λίγο. Στο περίμενε έτυχε να μην αποδεχτείς δηλαδή την πρόταση, να μην συνεχίσεις, ναι, ας πούμε και να... Ναι, ναι, ναι. Και μετά μπορεί να αποδειχτεί ότι γι' αυτό το λόγο, ναι, δεν έτυχε. Μάλιστα. Είσαι και μια γλυκιά μανούλα. Τώρα η κόρη σου αποφύτησε, πήγε λύκειο, έτσι. Πρώτη λυκείου, ναι, και μεγάλη, μικρή 9. Ναι, τετάρτη δημοτικού, έχουν 6 χρόνια διαφορά. Έξι χρόνια διαφορά. Ναι.
Τώρα έχω τόσα να σε ρωτήσω και ως μανούλα και μια γυναίκα η οποία δουλεύει και πάρα πολλές ώρες. Έχεις περάσει, δηλαδή έχεις ζήσει αυτές τις στιγμές που λόγω του ότι ήταν πολλές ώρες στη δουλειά, δεν είχες ναι. το χρόνο, τις τύψεις τέλος πάντων που νιώθουν οι περισσότερες μανούλες. Πολλές. Έχεις βρει τη χρυσή τομή, να στο πούμε. Χρυσή τομή νομίζω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει τελικά. Οι τύψεις της μάνας είναι τύψεις. Τέλος, δηλαδή πάντα θα τις νιώθεις από τον καιρό που είναι είτε βρέφη είναι, είτε 15 είναι, είτε 9. Ναι. Πάντα νιώθεις τύψεις. Εντάξει, αλλά κάπως πρέπει να βρεις μια φόρμουλα που να, για να μπορεί να λειτουργεί και η οικογένεια αλλά και η καριέρα ταυτόχρονα. Ναι. Ευτυχώς έχω το σύζυγό μου που... Δημήτρη, μου ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου. Αλλήλω στηριζόμαστε. Είχες πει νομίζω μια φορά ευχαριστώ τον Θεό που έχω αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Ναι, ναι. Ο Δημήτρης μου είναι ένας άνθρωπος με πολύ κατανόηση. Επικοινωνούμε, με στηρίζει απόλυτα στην καριέρα μου. Δηλαδή, δεν μου έχει πει ποτέ ότι ξέρεις η οικογένεια ή η καριέρα, ας πούμε. Ποτέ. Μου λέει θέλω να κάνεις αυτό που αγαπάς. Να ακολουθήσεις την καρδιά σου. Και κάνω και εγώ το ίδιο αντίστοιχα, έτσι, βέβαια. Οπότε, ναι, προσπαθούμε. Είναι δύσκολο όταν έχεις οικογένεια, όταν έχεις παιδιά, ειδικότερα όταν μεγαλώνουν. Είναι πολλές υποχρεώσεις. Τα μπαίνουν στην εφηβεία, αν είναι ναι, φάσεις. Χρειάζονται. Πρέπει να είσαι εκεί. Ναι. Χρειάζονται να είσαι εκεί. Μπορεί να μην θέλουν να τους λες πολλά πολλά, ειδικά στην εφηβεία, ναι. αλλά θέλουν να είσαι κοντά τους. Είναι αυστηροί κριτές τα κοριτσιά σου, σε βλέπουν, σε παρακολουθούν. Έρχονται και σε παραστάσεις. Πάντα, εννοείται. Πάντα. Αφού τώρα που έχουμε πρεμιέρα στις 14, μου λένε θα έρθουμε εμείς στο θέατρο, έτσι. Εννοείται, κλείνεις πρεμιέρα για μας. Πρώτη θέση. Έτσι, έτσι. Η μικρούλα μου έτυχε να έρθει σε πρόβες. Ναι. Και έχω τις παρατηρήσεις μου. Σου έχουν εκφράσει έτσι την επιθυμία τους να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Ξέρω για την Ελεάνα, την κόρη σου τη μεγάλη, ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ναι. Και είδα και μια συνέντευξη που είχες δώσει και κάποιες φωτογραφίες. Ναι. Τι όμορφο ήταν, βρε Λουκιά μου, έτσι και επί τη ευκαιρία ήθελα να σου πω ότι είναι πολύ όμορφο, γιατί δυστυχώς στις μέρες μας, δυστυχώς υπάρχουν κάποια στερεότυπα και προκαταλήψεις. Σωστό. Στα αθλήματα, στα παιχνίδια, με αυτό το δεσκούκλες παίζουν μόνο τα κορίτσια, με το ποδόσφαιρο μόνο τα γόρια. Και εσύ έτσι και μέσα από ένα διαφημιστικό σποτ είχες στηρίξει την κόρη σου και ήταν πολύ ωραίο το μήνυμα. Ήταν επιλογή της. Ήταν επιλογή της, καθαρά δικιά της επιλογή. Και εμείς της είπαμε, αν όντως η καρδιά σου ανήκει εκεί, προχώρα, εμείς σε στηρίζουμε. Γιατί λέμε και στις δύο ότι, ξέρετε, είναι μια περίοδος, η σχολική περίοδος και η εφηβεία, ακόμα και μετά στη ζωή σου, να δοκιμάσεις τα πάντα. Ναι. Να δεις τι είναι αυτό που νιώθεις άνετα, που σου αρέσει, που σε εκφράζει. Δοκιμάστε τα πάντα. Οπότε μια μέρα πριν από, ήταν Πέμπτη Δημοτικού νομίζω, η Ελένα μου, ήρθε και λέει, θέλω να κάνω ποδόσφαιρο. Λέμε, εντάξει, γιατί θα κάνεις, γιατί όχι. Και είναι εκεί, της αρέσει. Ναι. Ναι. Είναι πολύ όμορφο το μήνυμα, αν και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στις μέρες μας αυτά τα στερεότυπα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Αντιθέτως, να ανοιχτούν θέσεις και να πηγαίνουν και περισσότερα κορίτσια, γιατί είναι ένα άθλημα στο κάτω-κάτω αυτό και να γίνονται ομάδες. Στην υποκριτική έχει κάποια έτσι το ταλέντο, έχεις δει κάτι να σου πει, ξέρεις, μαμά θέλω να γίνω σαν και σένα, ας πούμε. Νομίζω η μικρούλα το λέει, αλλά βέβαια και η μεγάλη το έλεγε, μέχρι που μεγάλωσε και μου λέει, α, εγώ δεν. Όχι. Όχι. Νομίζω η μικρούλα λίγο, αλλά θα δείξει, γιατί ακόμη είναι μικρή, είναι 9. Ναι. Νομίζω στα επόμενα 2-3 χρόνια θα δείξει που προσανατολίζεται. Αν σου ζητούσαν να παίξουν σε κάποια σειρά τα παιδιά σου, θα σου άρεσε αυτή η ιδέα ή μπορεί και να σου το έχουν πει? Η Ελεάνα μου θυμάμαι, όταν ήταν η μεγάλη μου κόρη, όταν κάναμε το Την Τύχη Μου Μέσα, είχε έρθει. Ήθελε τότε πάρα πολύ, ήταν δημοτικό. Μου έλεγε θέλω να κάνω, πρέπει να είναι υπέροχα. Της λέω εντάξει, να έρθεις. Και θυμάμαι είχε έρθει για ένα πλάνο, κάτι πάρα πολύ απλό. Λέω εγώ ας την δοκιμάσει. Και όταν ήρθε, μετά μου λέει, όχι, ξέρεις, εμένα δεν κάνω εγώ για αυτό το πράγμα, δεν μου αρέσει. Δεν της έκανε το κλικ. Ναι.
Δεν μου το έχουν ζητήσει τόσο έντονα, αν και νομίζω ότι μπορεί και να μην... Μπορεί να έθετα κάποια όρια, να μην έκαναν κάτι πολύ μεγάλο σε διάρκεια, γιατί εντάξει, τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να αφοσιωθούν στο σχολείο τους, στις δραστηριότητες, στο να είναι παιδιά. Ναι. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, να είναι παιδιά. Αυτό που κάπου χάνεται μέσα σε όλα, μέσα στο βαρύφορτωμένο πρόγραμμα των παιδιών, όχι τα μαθήματα, όχι το ένα, όχι το άλλο. Φαντάζομαι το διαχειρίζεστε και εσείς σαν οικογένεια, να έχετε ενώ ποιετικό χρόνο να κάνετε και πράγματα μαζί, να έρχονται και τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Έτσι, θάλασσα το καλοκαίρι, ή βουνό, ή... επιδιώκουμε, το επιδιώκουμε να γίνεται αυτό, θέλουμε. Γιατί εντάξει, όσο αποξενώνεις από τα παιδιά, όσο αποξενώνονται και αυτά από σένα. Είναι πολύ εύκολο να αποξενωθείς, ενώ με την καθημερινότητα, με τις δουλειές, με το ένα, με το άλλο. Αλλά πρέπει να είσαι εκεί. Αυτό. Το να είσαι γονιός είναι 24 ώρες, 24 ώρες. Δεν να είσαι εκεί 100%. Ναι. Είσαι των αλλαγών. Για πολλά χρόνια ήσουν τα μακριά τα μαλλιά. Ξέρω ότι τα έκοψες για πολύ καλό σκοπό, για το Καραϊσκάκιο Ίδρυμα. Αλλά είναι μια μεγάλη αλλαγή από μακρύ να πας σε καρέ. Μου αρέσουν οι απότομες αλλαγές, για να πω την αλήθεια. Ήταν όντως μια έντονη αλλαγή, αλλά την απόλαυσα, μου άρεσε. Ναι. Και εντάξει, ήθελα, το έλεγα πάντοτε, ότι αν αποφασίσω να κόψω τα μαλλιά μου, που ήταν αρκετά μακριά, θέλω να πάνε για καλό σκοπό. Και το έκανα. Και το έκανες. Και εντάξει, είναι πολλές φορές αυτά που λέμε, εγώ ποτέ δεν θα κόψω τα μαλλιά μου, εγώ ποτέ δεν θα κάνω αυτό, στο τέλος της ημέρας... Μαλλιά είναι μεγάλο. Και μια αλλαγή και όλα σε βοηθάει και σε τονώνει και την αυτοπεποίθηση. Ακριβώς, και νιώθεις και καλύτερα, νομίζω, στο τέλος. Είναι μαλλιά. Μεγαλώνω. Πάντως σου πάνε και τα καρέ πάρα πολύ, να το κρατήσεις. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λουκιά μου, θεατρικά είπες ότι ανεβαίνει η παράσταση τώρα 14 Οκτωβρίου. 14 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσος. Το έργο λέγεται «Μετά τη βροχή» του Σέρτζιου Μπελπέλ. Είναι σε σκηνοθεσία του Χρήστου Γιάνγκου. Ένα πολύ ωραίο έργο. Θα έλεγα αρκετά σύγχρονο, παρόλο που γράφτηκε 20 χρόνια πριν. Έχει να κάνει με τους περιορισμούς και το συναισθηματικό εγκλωβισμό που βιώνουν κάποιοι άνθρωποι μέσα σε μια εταιρεία, χρηματοοικονομική εταιρεία. Και η μόνη τους διέξοδος είναι να ανεβαίνουν πάνω στην ταράτσα ενός ουρανοξύστη 47 ορόφων για να καπνίσουν, γιατί απαγορεύεται το κάπνισμα στην εταιρεία και απαγορεύει η εταιρεία να προσλαμβάνονται άνθρωποι οι οποίοι έστω καπνίζουν. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι συναντιούνται στην ταράτσα ενός ουρανοξύστη με λόγο να καπνίσουν, αλλά εκεί βγαίνουν όλα τα σώψυχα, όλες οι καταπιέσεις που έχουν μέσα τους, κάποιες φορές με κωμικό τρόπο, κάποιες φορές με όχι τόσο όχι κωμικό. Τόσο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο έργο, να κοπιάσετε. Καταφτιστεί ο κόσμος δηλαδή. Ναι, νομίζω αρκετά, ναι. Είναι αυτό που λέμε, πέ μου τον πόνο σου, να σου πω το δικό μου. Ακριβώς. Και κάπου εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά είμαστε οι μόνοι που περνούμε δύσκολα. Όλοι. Όλος ο κόσμος έχει τα δικά του. Έτσι, έτσι. Ναι. Μάλιστα, 14 Οκτωβρίου λοιπόν στο η Θέατρο πρεμιέρα. Διόνυσος. Και Σαλόμη. Και Σαλόμη, ναι. Έτσι μια αληθινή ιστορία. Ναι. Εγώ θέλω να σου ευχηθώ τα καλύτερα.